Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω ανάποδα την τοποθέτησή μου, καταδεικνύοντας την σοβαρότητα και άλλων σημαντικών διατάξεων που η κυβέρνηση συνειδητά προσπαθεί να τις υποβαθμίσει, άλλωστε στον ίδιο τον τίτλο τις καταχωρεί στις λοιπές διατάξεις, ενώ πρόκειται για πολύ σημαντικές. Δύο λοιπόν πολύ σημαντικές διατάξεις, οι οποίες είναι άκρως αντιδραστικές, με έντονο τον αντεργατικό χαρακτήρα που επιχειρεί να περάσει η κυβέρνηση στο παρόν σχέδιο νόμου, είναι το άρθρο 75 αναφορικά με την κατάργηση της προϋπόθεσης άδειας άσκησης επαγγέλματος για χειρισμό κλάρκ, και μπορούμε να βγάλουμε κάλλιστα τα αναγκαία συμπεράσματα ποιανού τα συμφέροντα τελικά εξυπηρετεί η κυβέρνηση. Βέβαια, αθώος του αίματος δεν είναι μόνο η παρούσα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είναι το σύνολο των αστικών κομμάτων που όλοι ευαγγελίζονται την ανάπτυξη, την καπιταλιστική ανάπτυξη, αλλά στην πραγματικότητα αφορά τους λίγους, τους επιχειρηματικούς ομίλους, και γι' αυτό άλλωστε πολεμάνει με διάφορους τρόπους κάθε αγωνιστική και συνδικαλιστική δράση. Και μέσα σε αυτά τα πλαίσια εντάσσεται το άρθρο 75, επαναλαμβάνω, για την κατάργηση της προϋπόθεσης άδειας άσκησης επαγγέλματος για χειρισμό κλάρκ. Στην πράξη, η κυβέρνηση θέλει να επιτρέψει στις επιχειρήσεις να δίνουν κλάρκ με δυνατότητα ανύψωσης έως 2,5 τόνων να τα χειρίζεται ο κάθε ένας προς όφελος των επιχειρηματικών ομίλων, των logistics, των μεγάλων βιομηχανιών και των αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Θεωρούμε ότι πρέπει να αποσυρθεί αυτή η φωτογραφική απαράδεκτη ρύθμιση. Πρόκειται για επικίνδυνη νομοθέτηση. Είναι κατευθυντήρια γραμμή του ΟΣΑ με βάση την εργαλειοθήκη του, στρατηγική επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το άνοιγμα των επαγγελμάτων. Ανοίγει ο δρόμος δηλαδή έτσι ώστε ένας ανειδίκευτος εργάτης να χειρίζεται, να μεταφέρει και να ανυψώνει φορτία 2,5 τόνων χωρίς καμία άδεια, χωρίς καμία προϋπηρεσία. Κάτω από την πίεση και την ανάγκη για το μεροκάματο, με ανύπαρκτους ελεγκτικούς μηχανισμούς και διαλυμένο τον ΣΕΠΕ, θέλουν να ρίξουν την ευθύνη στις πλάτες των ίδιων των εργαζομένων, που θα αναλάβουν το χειρισμό επικίνδυνων και απαιτητικών μηχανημάτων με κίνδυνο για τους ίδιους και τους γύρω τους. Οι ανειδίκευτοι εργάτες θα τσακιστούν στην κυριολεξία στην εντατικοποίηση, εκτεθειμένοι σε κάθε κίνδυνο, και θα τους ζητάνε και την ευθύνη από πάνω. Εκτός από τους σοβαρούς κινδύνους για τους νέους εργαζόμενους, η κυβέρνηση ανοίγει το δρόμο ώστε η εκάστοτε εργοδοσία να ξεμπερδεύει με εργασιακά, μισθολογικά, ασφαλιστικά δικαιώματα, αλλά και από τα κατεχειρωμένα βαρέα του κλάδου. Ανοίγει ο δρόμος για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις συνολικά της εργοδοσίας, προκειμένου να απαλλαγεί και από δικαιώματα που αφορούν σε άλλες κατηγορίες μηχανημάτων. Το ΚΚΕ στέκεται στο πλευρό των εργαζομένων για να μην περάσει η ρύθμιση για κατάργηση της προϋπόθεσης άδειας άσκησης επαγγέλματος για χειρισμό κλάρκ, να σταματήσει επιπλέον η υποκρισία τόσο του ΣΥΡΙΖΑ όσο και του ΠΑΣΟΚ, τα οποία με το τρίτο μνημόνιο και την αποδοχή της εργαλειοθήκης του ΟΣΑ για την απελευθέρωση των επαγγελμάτων έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους για την κατάργηση και της προϋπόθεσης άδειας άσκησης επαγγέλματος για χειρισμό κλάρκ. Τα υπόλοιπα είναι απόλυτη υποκρισία. Το μένος της κυβέρνησης, βέβαια, και θα έλεγα και των άλλων κομμάτων, για τη συνδικαλιστική δράση με μεθοδεύσεις κατάργησης επί της ουσίας των γενικών συνελεύσεων των σωματείων και των διαζώσεις αρχαιρεσιών, εκφράζεται και στις διατάξεις των άρθρων 81 και 82, που δίνει στο μέν πρώτο τη δυνατότητα συμμετοχής μελών επαγγελματικών οργανώσεων στη Γενική Συνέλευση μέσω διαδικτύου ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων, γενικεύοντας τη δυνατότητα εξ αποστάσεως ηλεκτρονικών εκλογών και συμμετοχής σε συνελεύσεις, συνεδριάσεις των συνδικαλιστικών οργάνων. Ενώ με το δεύτερο άρθρο, το 82 άρθρο δηλαδή, καταργεί το ειδικό εκλογικό βιβλιάριο και την απόδειξη ταυτοπροσωπίας για τη συμμετοχή σε ψηφοφορία κατά τις εκλογικές διαδικασίες επαγγελματικών οργανώσεων. Εμείς ως ΚΚΕ είμαστε κάθετα αντίθετοι και καταγγέλουμε τις συγκεκριμένες διατάξεις,
που καλλιεργούν τη μη συμμετοχή των επαγγελματιών στα όργανα εκπροσώπησής τους. Θεωρούμε αναγκαία τη διαζώσης διαδικασία και για τις γενικές συνελεύσεις και για τις ψηφοφορίες στα όργανα του συνδικαλιστικού κινήματος, και γιατί έτσι διασφαλίζεται η ζωντανή λειτουργία, η ανταλλαγή απόψεων στα σωματεία και τις ενώσεις, αλλά και για λόγους αδιάβλητης λειτουργίας τους, η οποία δεν εξασφαλίζεται μέσω ψηφιακών μέσων. Αυτό άλλωστε αποδεικνύεται και από την πείρα σε πολλές περιπτώσεις ηλεκτρονικών ψηφοφοριών που έγιναν τα τελευταία χρόνια με το πρόσχημα της πανδημίας. Περνώντας στις διατάξεις που αφορούν τη φαρμακευτική κάναβη για τα άρθρα 49-54, τις καταψηφίζουμε τις διατάξεις αυτές. Έχουμε άλλωστε καταψηφίσει ως ΚΚΕ και τα σχετικά νομοσχέδια του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας που αφορούσαν τους όρους παραγωγής φαρμακευτικής κάναβης. Με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο διαμορφώνονται ακόμα πιο φιλικοί όροι για επενδύσεις και κερδοφορία γύρω από την παραγωγή της φαρμακευτικής κάναβης και να κάνουν πιο ελκυστική την προσέλκυση επενδύσεων. Το ενδιαφέρον των ντόπιων επιχειρηματικών ομίλων δεν είναι η υγεία του λαού, αλλά η ανταγωνιστικότητα και η κερδοφορία τους. Άλλωστε, η τοποθέτηση του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Κάναβης ήταν αποκαλυπτική ως προς τις πραγματικές προθέσεις του. Για το λόγο αυτό, πλέον επιτρέπουν τη σύμπραξη συνεργασία φαρμακευτικών εταιριών, συμπεριέχουν τον ξηρό ανθό άνω των 0,2% τετραϊδροκαναβινόλη στα τελικά προϊόντα, αυξάνουν τη συσκευασία του ξηρού ανθού στα 50 γραμμάρια. Και περνώντας τώρα στο κυρίως μέρος, το πρώτο μέρος μάλλον του νομοσχεδίου που αφορά τα επιχειρηματικά πάρκα. Και σε αυτή την περίπτωση η κυβέρνηση επιδιώκει να δημιουργήσει ένα πλαίσιο ικανό να προσελκύσει επενδυτές για την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών πάρκων. Αυτές οι επενδυτικές δράσεις δεν αφορούν καθόλου τους αυτοαπασχολούμενους, τους μικρούς ελεύθερους επαγγελματίες, τους βιοτέχνες με 1-3 εργαζόμενους προσωπικό. Απόδειξη το γεγονός ότι πλέον δεν αναφέρονται ούτε καν σε θεωρητικό επίπεδο για κίνητρα σχετικά με την εγκατάσταση πολύ μικρών επιχειρήσεων σε επιχειρηματικά πάρκα, όπως παλιότερα υπήρχαν στην νομοθεσία για τα βιοτεχνικά πάρκα. Από αυτή την άποψη, το ΚΚΕ θα καταψηφίσει στο σύνολό του στις διατάξεις του πρώτου μέρους του σχεδίου νόμου, τα άρθρα 1-48, που αφορούν την ανάπτυξη και διαχείριση επιχειρηματικών πάρκων. Ενδεικτικά θα αναφερθώ σε κάποιες σημαντικές διατάξεις των άρθρων. Στο άρθρο 8 για τη διασφάλιση έκτασης επιχειρηματικού πάρκου προβλέπεται το δικαίωμα στην ανώνυμη εταιρεία που θα διαχειρίζεται τα επιχειρηματικά πάρκα και δεν έχει στην κυριότητά της το 20% της απαιτούμενης έκτασης να μπορεί να προβαίνει σε αναγκαστικές απαλωτριώσεις. Με το άρθρο 9 τα επιχειρηματικά πάρκα χωροθετούνται σε εντός και εκτός σχεδίου πόλης και σε περιοχές που προορίζονται για την υποδοχή των δραστηριοτήτων του άρθρου 5, δηλαδή βιομηχανικές μονάδες, επιχειρήσεων logistics, κέντρων αποθήκευσης και διανομής και ούτω καθεξής. Στηρίζονται σε νομοθεσία που ψηφίστηκε επί ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο νόμος για το χωρικό σχεδιασμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη του 2016 και ο νόμος εξυγχρονισμού των χρήσεων γης το 2018. Επίσης μπορούν τα επιχειρηματικά πάρκα να χωροθετούνται και σε περιοχές αυξημένης προστασίας και να περιλαμβάνει και εθνικά οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα. Το δε ενιαίο της έκτασης μπορεί ακόμα να επιτυγχάνεται και με τη γεφύρωση των εμποδίων αυτών ή γεφύρωση υδατορεμάτων. Η ενοποίηση αυτών των περιοχών μπορούν να καταργούν ή να ενσωματώνουν δημοτικούς, κοινοτικούς και αγροτικούς δρόμους εφόσον, όπως αναφέρει το ίδιο το νομοσχέδιο, εφόσον κρίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες ότι η διατήρησή τους δεν είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση του κοινού ή τρίτων, μπορούν να καταργούνται και να ενσωματώνονται στην έκταση του επιχειρηματικού πάρκου. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα χωροθέτησης όπου και όπως βολεύει τους ομίλους, ακόμα και σε προστατευόμενες περιοχές Natura. Τα πολεοδομικά αυτά σχέδια θα μπορούν να τροποποιούνται χωρίς την σύμφωνη γνώμη του φορέα ανάπτυξης ή διαχείρισης του οργανωμένου υποδοχή μεταποιητικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
και των αρμόδιων υπηρεσιών που ενέκριναν την ανάπτυξή του. Και εφόσον απαιτηθεί, θα καθορίζονται ειδικές ζώνες περιμετρικά των οργανωμένων υποδοχών μεταποιητικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, όπου θα καθορίζονται ειδικοί όροι ανάπτυξης και οργάνωσης. Με λίγα λόγια δηλαδή, μπορούν να τοποθετηθούν παντού, αφού τα πλαίσια ένταξης χρήσεων γης αυτών των κατευθύνσεων καθορίζονται από τις εκάστοτε επιλογές των αντίστοιχων ομίλων, τις οποίες φυσικά και υλοποιούν οι κυβερνήσεις. Δηλαδή προχωράει η κυβέρνηση την νομοθεσία ένα βήμα παραπέρα, ώστε να έχουμε ουσιαστικές φωτογραφικές διατάξεις για να διασφαλίζονται οι αναγκαίες επεκτάσεις των σχεδίων πόλεων και η εγκατάσταση των απαιτούμενων λειτουργιών. Με το άρθρο 10 εγκρίνεται η ανάπτυξη επιχειρηματικού πάρκου με κοινή υπουργική απόφαση, ύστερα από γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αφισβητήσεων, του Περιφερειακού Συμβουλίου και του Περιφερειακού Συμβουλίου. Αυτή η διαδικασία της λήψης των γνωμοδοτήσεων από τους παραπάνω φορείς είναι εντελώς προσχηματική. Αν τα αρμόδια προς νομοδότηση όργανα δεν αποφασίσουν εντός 30 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που θα τους σταλεί ο φάγγελος, τότε η διοικητική διαδικασία προχωράει κανονικά. Δεύτερον, η απόφαση έγκριση ανάπτυξη του επιχειρηματικού σχεδίου εκδίδεται μέσα σε προθεσμία 90 ημερών από τη λήψη ή μη των γνωμοδοτήσεων που δήθεν απαιτούνται και περιγράφονται στις παραγράφους 2 και 3 του συγκεκριμένου άρθρου, και περιλαμβάνει τους όρους ανάπτυξης με απαραίτητη σύσταση εταιρείας ανάπτυξης και διαχείρισης του επιχειρηματικού πάρκου. 3. Δίνεται η δυνατότητα τμηματικής ολοκλήρωσης έργων και υποδομών, που σημαίνει ότι θα δίνεται προτεραιότητα στις δραστηριότητες που θα αποφέρουν κέρδος στον επενδυτή. 4. Το επιχειρηματικό πάρκο θα μπορεί να εγκρίνεται και σε περίπτωση που υπάρχουν ρέματα εντός της έκτασης. Και στο σημείο αυτό βέβαια προκύπτει το εξής θέμα. Ποιες θα είναι οι προτεραιότητες? Για παράδειγμα, αν δεν έχει οριοθετηθεί ένα ρέμα, θα προχωράει η διαδικασία της έγκρισης κανονικά? Με το άρθρο 11 για την πολεοδόμηση του επιχειρηματικού πάρκου προβλέπονται ευνοϊκοί φωτογραφικοί ειδικοί όροι δόμησης, χρήσης γης και λοιπές πολεοδομικές ρυθμίσεις εντός των επιχειρηματικών πάρκων, ειδικά για κέντρα αποθήκευσης και διανομής και εγκαταστάσεις λογίστης. Έχουμε να κάνουμε με ένα πολεοδομικό σχεδιασμό, κομμένο και ραμμένο στα μέτρα των επιχειρηματικών ομίλων, που θα μπουν σε αυτά τα πάρκα, καθώς τυχόν περιορισμοί θα μπορούν να αίρονται με την κατάλληλη αιτιολόγηση. Οι όροι δόμησης των επιχειρηματικών πάρκων είναι επαυξημένοι. Ενώ διαπιστώνουμε γενικά την επαύξηση των όρων δόμησης, το αντίστοιχο ποσοστό χρήστων και κοινοφελών είναι 25%, όπου σε αυτό το ποσοστό περιλαμβάνονται και αυτοκινητόδρομοι, επαρχιακοί οδοί, και είναι ένα ποσοστό που ίσχυε και σε προηγούμενες διατάξεις περί των επιχειρηματικών πάρκων. Ιδιαίτερη σημασία έχει η επαύξη του όγκου αλλά και του ύψους των κτηρίων. Σύμφωνα με τον νέο οικοδομικό κανονισμό, τα ειδικά κτίρια μπορούν να πάρουν παρέκκληση ως προς το συντελεστή όγκου και ύψους με απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής. Χαρακτηριστικό αποτελεί ότι η παρέκκληση αυτή δίνεται κλιμακούμενη ανάλογα το συντελεστή, με μέγιστο για συντελεστή δόμησης έως 1,2, δηλαδή ύψος 21 μέτρα. Με το παρόν λοιπόν άρθρο δίνεται η δυνατότητα υπέρβασης του ύψου στα βιομηχανικά κτίρια, αποθήκευσης και διανομής για την περιφέρεια Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας να φτάνει τα 32 μέτρα, ύστερα από τη γνώμη του Αρμόδιου Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αφισβητήσεων. Μάλιστα επικαλείται ότι είναι δυνατή και η υπέρβαση αυτού του ύψους, εφόσον με την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων επιβάλλεται ως όρος για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος. Δηλαδή από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι δεν υπάρχει τελικά όριο στο ύψος για τις παραπάνω χρήσεις. Σημαντικές φυσικά ρυθμίσεις αποτελούν ότι δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 17 του νέου οικοδομικού κανονισμού περί της προσαρμογής του κτηρίου στο έδαφος και της τροποποίησης της φυσικής στάθμης του εδάφους των ακάλυπτων χώρων, η οποία μάλιστα δεν υπόκειται σε καμία έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, ακόμα και όταν υπερβαίνει τα όρια των διατάξεων του άρθρου 17. Επομένως, μπορεί να αλλοιώνεται το άμεσο περιβάλλον από τον επενδυτή, με επιπτώσεις τελικά στη φυσική ροή και απορροή των ομβρίων της περιοχής. Επιπλέον, δεν υπακούει στην υποχρέωση φύτευσης περί των 2 τρίτων του ακάλυπτου,
Άρα και το 30% της κάλυψης που απομένει να μπορεί να είναι πλήρως καλυμμένο από στρώσεις σκληρών επιφανειών, από το σκυρόδεμα δηλαδή, εξαφανίζοντας πλήρως το έδαφος, το χώμα από τα οικόπεδα με ό,τι περιβαλλοντικές συνέπειες έχει αυτό. Η ρύθμιση λοιπόν αυτή υπακούει στην παροχή και οργάνωση υποδομής των επιχειρηματιών αυτών των πάρκων, απελευθερώνοντας έτσι για μεγαλύτερη κτηριακή εκμετάλλευση της ιδιοκτησίας. Στο άρθρο 14 προβλέπονται η δυνατότητα να τους παραχωρείται η χρήση εγιαλού και παραλίας ή να έχουν τη δυνατότητα εκμετάλλευσης και σχετικών έργων σε λιμενικές εγκαταστάσεις. Η παράγραφος 1 στο άρθρο 14 αναφέρει ότι για την πραγματοποίηση των σκοπών του επιχειρηματικού πάρκου επιτρέπεται η παραχώρηση στην Εταιρεία Ανάπτυξης και Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου της χρήσης εγιαλού και παραλίας και του δικαιώματος εκτέλεσης, χρήσης και εκμετάλλευσης λιμενικών έργων ή επέκτασης ήδη υφιστάμενων στην περιοχή λιμενικών εγκαταστάσεων. Το ίδιο για τις εξωτερικές υποδομές που θα λειτουργούν προς όφελος της εγκατάστασης και λειτουργίας επενδυτικών δραστηριοτήτων στα πάρκα. Αναφέρομαι στο άρθρο 15, που ομολογείται ότι θα τις πληρώνει ο λαός και η έγκριση υλοποίησης των έργων από το Υπουργείο Ανάπτυξης θα γίνεται με διαδικασίες fast track. Στο δε άρθρο 17, αναφορικά με τις μεταβολές και την επέκταση του επιχειρηματικού πάρκου, δίνεται η δυνατότητα να αυξήσουν την έκταση μέχρι και 15% της αρχικής, χωρίς απαίτηση να προσκομίσουν μελέτες. Αρκεί ένα απλό σχέδιο τοπογραφικής αποτύπωσης και μια τεκμηρίωση ότι η χρήση γης είναι συμβατή με το επιχειρηματικό πάρκο, δηλαδή ουσιαστικά χωρίς προϋποθέσεις. Και φυσικά δεν θα έλειπε και η βασική κατευθυντήρια γραμμή στο άρθρο 18, που είναι οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, απευθείας αναθέσεις χωρίς δισταγμό. Και στο άρθρο 19 επαναδιατυπώνονται οι όροι περί επιχειρηματικού πάρκου μεμονωμένης μεγάλης μονάδας, δίνοντας έτσι την ευκαιρία να χαρακτηρίζεται ως επιχειρηματικό πάρκο μεμονωμένης μεγάλης μονάδας, με όλες τις διευκολύνσεις που αναφέρει το σχέδιο νόμου, ακόμα και για μια μεμονωμένη μεγάλη μονάδα που έχει έκταση τουλάχιστον 150 στρέμματα για δραστηριότητες της περιβαλλοντικής κατηγορίας Α1 και 100 στρέμματα για δραστηριότητες της περιβαλλοντικής κατηγορίας Α2. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις η δραστηριότητά τους ενδέχεται να προκαλεί σημαντικές έως πολύ σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Στο άρθρο 20 προβλέπονται τα επιχειρηματικά πάρκα εξυγείασης σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως άτυπες βιομηχανικές συγκεντρώσεις. Τέτοιο χαρακτηριστικό παράδειγμα επιχειρηματικού πάρκου εξυγείασης είναι αυτό στη ΒΠΕ Νοφίτων, όπου σχεδιάζεται η κατασκευή χώρου υγειονομικής σταθής επικίνδυνων αποβλήτων σε μια ήδη επιβαρημένη περιβαλλοντικά περιοχή 222 στρεμμάτων σε απόσταση μόλις 2,5 χιλιόμετρων από το σχηματάρι. Η συγκεκριμένη επένδυση που θα κοστίσει εκατομμύρια στις τσέπες του λαού και εξυπηρετεί χρόνιες επιδιώξεις των επιχειρηματικών ομίλων της περιοχής, όχι μόνο δεν θα ωφελήσει τη ζωή και την υγεία των εργαζομένων και του λαού της περιοχής, την απορρίπανση της ήδης επιβαρημένης περιοχής, αλλά αντίθετα θα διαμορφώσει ακόμα πιο επικίνδυνες συνθήκες. Όσοι λοιπόν λένε ότι η συγκεκριμένη επένδυση έρχεται να βάλει τάξη στο χάος, λέμε ότι όχι μόνο δεν θα μπει τάξη, αλλά θα παραδοθούν τα κλειδιά και το κουμάντο μιας τεράστιας περιοχής ακριβώς σε αυτούς που δημιούργησαν το χάος, που γέννησαν και εξέθρεψαν αυτό το σοβαρό περιβαλλοντικό, υγειονομικό και πολυοδομικό πρόβλημα, δηλαδή στους επιχειρηματικούς ομίλους. Θα βάλουν το λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Οι ρυπαντές θα ελέγχουν τον εαυτό τους όταν μολύνουν. Στο άρθρο 30 προβλέπονται κίνητρα για μετεγκατάσταση επιχειρήσεων εντός επιχειρηματικών πάρκων, όπου η επιχορήγηση από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ή ευρωπαϊκά κονδύλια ή ειδικές φοροαπαλλαγές. Προβλέπονται λοιπόν φοροαπαλλαγές στους βιομήχανους, όπως επιστροφή φόρου, μεταβίβαση για δικαιοπραξίες, αγορές οικοπαίδων εντός πάρκων και πολλά άλλα που συντελέστηκαν στα χρόνια των οικονομικών κρίσεων. Δρομολογεί την υπαγωγή των εισφορών σε χρήμα στην ενότητα των παραγωγικών δαπανών και ως εκ τούτου την ένταξή τους στις επιχειρηματικές δαπάνες, οι οποίες εκπίπτουν κατά τον κώδικα φορολογίας εισοδήματος. Είναι, κύριε Πρόεδρε, πραγματικά πρόκληση να δίνονται πλουσιοπάροχα τόσα κίνητρα και ένας αυτοαπασχολούμενος μικρός επαγγελματίας βιοτέχνης έμπορας, αν δεν καταβάλει μέχρι τελευταίας δεκάρας τις υποχρεώσεις που του έχει φορτώσει η πολιτική όλων των κομμάτων διαχρονικά,
παρεμβαίνει συχνά το κράτος με τη δαμόκλια σπάθη του και του βάζει τη θηλιά στο λαιμό μέχρι τελικής εξόντωσης. Για όλους λοιπόν αυτούς τους λόγους, το ΚΚΕ επί της αρχής καταψηφίσει το σχέδιο νόμου. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.